Ωραία προσπάθεια με τον Μπόγιοβιτς για την ΑΕΛ. Κινείται κάθετα, παίζει για τον Μαρουκάκη, εκείνος κάνει το διαγώνιο σουτ, γκολ 0-1 στο 16. Ο Ματθαίος Μαρουκάκης με το 10ο φετινό του γκολ ανοίγει το σκορ για την ΑΕΛ. Δείτε εδώ πόσο ωραία τραβά ο Μπόγκεβιτς παίκτες πάνω του και παίζει κάθετα για τον Μαρουκάκη. Εκείνος με μία επαφή με την μπάλα τη στέλνει έναν από αυτή στα δίχτυα της εστίας του Μανιάτη για το 0-1. Και πάλι ο Βαρέλα. Αυτή τη φορά κάνει κίνηση προς τον άξονα, ψάχνει το σούτ, το δοκιμάζει. Μπλοκάρει σταθερά ο Μανιάτης στο 18 ακριβώς. Στο 23, Βαρέλα εκτελεί σημαδεύοντας το ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά και επέμβαση του Μανιάτη. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ και πάλι με τον Ματθαίο Μαρουγκάκη. Κομεσίδης γέμισε. Ο Μαρουγκάκης πατά περιοχή, κάνει το σούτ. Η μπάλα περνά δίπλα από την εστία του Μανιάτη. Στο 39, Τσίγκρος. Τσίγκρος ο οποίος προωθείται για να δοκιμάσει τώρα μια σέντρα σουτ. Παραλίγο να γίνει ζημιά για την άμυνα της ΑΕΛ. Η μπάλα καταλήγει έξω. Είναι out. Εδώ ένα μακρινό σουτ από τον Ουρτάδο. Η απομάκρυνση σε κόρνερ από το Μανιάτη. Στο 53, καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Η πρώτη της στο δεύτερο μέρος. Γυρίζει για τον Μανιάτη με ρίσκο, λάθος από τον Μανιάτη. Μαρουκάκης παίρνει την μπάλα με τη μία το σουτ στην αγκαλιά του Μανιάτη. Μπάλα στο 55. Μαρουκάκης πολύ ωραίο κοντρόλ με το στήθος. Δοκιμάζει το σουτ, επέμβαση του Μανιάτη. Στο 57, φανταστική ευκαιρία για την ΑΕΛ. Λαβούκος με δύο αντιπάλους. Βρίσκει έναν τρόπο να περάσει μια πάσα στο πρώτο δοκάρι. Είναι κόρνερ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται καθαρά από το πλάνο, αλλά ας δούμε και αυτό το replay. Μένει όρθιος ο Μαρουκάκης. Κάνει την κοντινή του πάσα. Τώρα έρχεται ένα σουτ. Ο Μανιάτης μαζεύει. Διαμαρτύρονται για πέναλτι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Φάση για την οποία διαμαρτύρεται η ΑΕΛ. Στο σουτ του Βαρέλα. Κιζηρίδης παίζει κάθετα. Ωραία ενέργεια, υπάρχει ένα μαρκάρισμα εδώ. Τίποτα σύμφωνα με τον Γιαννουλάκη. Στη συνέχεια μαρκάρισμα στον Χοντζάλη. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του Πανελευσυνιακού. Έχουν πέσει όλοι οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Δημόπουλου πάνω στον διαιτητή από τα Χανιά. Προηγούμενη φάση. Υπάρχει ένα απλωμένο πόδι ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Εδώ ίσως φανεί καλύτερα. Απλωμένο πόδι από τον Κομεσίδη. Εδώ πολύ εκνευρισμένος ο Θανάσης. Το στιγμιότυπο το βλέπουμε, Κώστα Γιαλιτάκη. Εν εξάλλου ο Θανάσης Δημόπουλος. Πραγματικά εξάλλου τον τραβάνε έξω να βγει. Τώρα και ο άδερφός του μάλιστα έχει πέψει να τον ηρεμήσει. Το φάουλ για τον Πανελευσυνιακό. Κιζηρίδης γεμίζει σημαδεύοντας δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα περνά και καταλήγει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 80 λεπτό για τον Πανελευσυνιακό. Εδώ ένα λάθος γύρισμα, επέμβαση του Μανιάτη, δεν έχει τελειώσει η φάση. Βαρέλα θέλει να αποφύγει τον Μανιάτη για να τελειώσει τη φάση. Τώρα έρχεται το πλασέ, πάνω στα δίχτυα 0-2. Κάπου εδώ ο Λαμπρόπουλος τελειώνει το μάτς. Αναχαιτίζουν εύκολα οι ποδοσφαιριστές του Αρκοντόστανιτς. Τώρα ένα σου, το ξενοδόχοφ με γροθιές σε κόρνερ. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, το σούτ από τον Βάιτζερ.